τον πυροτεχνουργό, τον κύριο Αντώνη Σακαλή. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και χρόνια σας πολλά. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είστε ο πλέον ειδικός. Τώρα, τρεις λίβρες TNT. Πόσο κακό μπορούν να προκαλέσουν, κύριε Σακαλή? Αντιλαμβάνεστε, το TNT είναι μια ισχυρή εκρηκτική ύλη. Και το βάρος το 1250 γραμμάρια, από ό,τι έχω ακούσει στις ειδήσεις, είναι αρκετή ποσότητα για να καταστρέψει ένα συνηθισμένο όχημα, αλλά όχι ένα μεγάλο όχημα το οποίο, ή ένα θωρακισμένο όχημα. Μπορεί βεβαίως να το εκτροχιάσει αν η έκρηξη γίνει κάτω θέν του οχήματος και είναι επιτυχής. Επομένως, αν πάρουμε το ακραίο σενάριο ότι προορίζονταν για δολοφονική απόπειρα κάτω του Προέδρου, που κανείς δεν το επιβεβαιώνει αυτό, μου λέτε ότι η λιμουζίνα δεν θα μπορούσε να πάθει κάτι, έτσι? Κοιτάξτε, όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω ότι δεν θα μπορούσε να πάθει κάτι, αλλά θα μπορούσε, αν η έκρηξη επιτυχάνει το κάτωθεν του οχήματος, να εκτροχιαστεί το όχημα και να υπάρχει ατύχημα από την φυγή του οχήματος από το δρόμο. Δεν θα ανατινοζόταν το όχημα με την ποσότητα αυτή. Ωστόσο, η συνοδεία σίγουρα θα υπήρχαν απώλειες από τέτοια εκρηκτική ύλη. Αντιλαμβάνεστε, είναι αρκετή ποσότητα οι τρεις λίβρες εκρηκτικής ύλης TNT. Πώς θα μπορούσε κάποιος, κύριε Σακαλή, να πυροδοτήσει αυτά τα εκρηκτικά? Από ό,τι έχω ακούσει στο πρόγραμμά σας, έχει βρεθεί και ένας πυροκροτητής μαζί με τα εκρηκτικά αυτά, ο οποίος ήταν κοινός και είχε τροποποιηθεί για να γίνει ηλεκτρικός. Βεβαίως, μια τροποποίηση κοινού πυροκροτητή σε ηλεκτρικό πυροκροτητή μπορεί να γίνει από ειδικών, αλλά πάντοτε δεν φέρει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορεί να μην λειτουργήσει ο πυροκροτητής αυτός και έτσι να μην εκραγεί το εκρηκτικό. Θα μπορούσε μέσω τηλεχειριστηρίου ή κινητού τηλεφώνου από να προκληθεί η έκρηξη? Από τη στιγμή που τον χρησιμοποιάσει σαν ηλεκτρικό τυποποιημένο πλέον πυροκροτητή, οι περιπτώσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα υλικά είναι να βρεθεί ο πυροδοτικός μηχανισμός, ο οποίος μπορεί να είναι είτε ηλεκτρονικός από μία αλφα απόσταση με τηλεχειριστήριο, είτε με καλώδιον ελεγχόμενη έκρηξη με μπαταρία, είτε με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρικό μέσο. Από τη στιγμή που διαθέτει τον ηλεκτρικό πυροκροτητή και το εκρηκτικό, ο μηχανισμός από εκεί και πέρα είναι άλλη υπόθεση, η οποία μπορεί να αυτοσχεδιάζει και να κάνει ό,τι θέλει. Και έτσι, για να κλείσουμε, κύριε Σακαλή, θα ζητήσω τη δική σας εκτίμηση. Τόσα χρόνια ήσασταν στην αστυνομία. Όταν βρίσκονται τέτοια εκρηκτικά, ποια είναι η εκτίμηση, ποιος είναι ο σκοπός τους? Κοιτάξτε, πάρα πολλές φορές στο παρελθόν έχουν εντοπιστεί τέτοιες περιπτώσεις κατόπιν πληροφοριών της αστυνομίας από κάποιους πολίτες, και δεν αποκλείω και αυτή η περίπτωση να είναι μια τέτοια, διότι αν πάμε στο ακραίο σενάριο που έχετε πει, θα υπήρχαν τουλάχιστον αυτός που θα έκανε αυτή την απόπειρα να είχε ένα ηλεκτρικό πυροκροτητή τυποποιημένο και όχι ένα αυτοσχέδιο. Κατανοητό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.